Ακριβή, στα ύψη. Τι να κάνουμε, θα το παλέψουμε. Σε σταθερή ανωδική πορεία κινούνται οι τιμές των καυσίμων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τη βενζίνη πλέον σε πολλές περιοχές της Κρήτης να ξεπερνάει τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι εκδρομείς επιστρέφουν σιγά σιγά και έρχονται αντιμέτωποι με τις τσουχτερές τιμές. Το μηχανάκι αυτό το γέμιζα με 12 ευρώ, τώρα το έχω βάλει 15 ευρώ και ούτε καν θα το χωνέψει. Πώς τη διαχειρίζεστε την αύξηση? Με υπομονή. Ζορίζομαι άσχημα. Ούτως ή άλλως, γιατί λίγα παίρνουμε, πολλά δίνουμε. Οι τιμές αγοράς είναι αυτές που καθορίζουν και τις τιμές πώλησης, ξεκαθαρίζουν οι πρατηριούχοι, αφού έχει επιβληθεί πλαφόν από το κράτος στις τιμές κέρδους τους και δεν επηρεάζουν αυτοί τις ανατιμήσεις. Δηλαδή η κυβέρνηση τι θα κάνει, ούτως ώστε να μειωθούν οι τιμές ή να βρεθεί κάποιος τρόπος, είτε μείωση του ΦΠΑ, είτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη τιμή. Τώρα και 8 εβδομάδες έχουμε καθημερινές αυξήσεις, με ουσιαστικά καμία ημέρα με μείωση. Πάγιο αίτημά τους παραμένει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές όπου οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται στο κόκκινο. Έχουν πάρα πολλά παράπονα, ρωτάνε γιατί ξαναανέβηκε το καύσιμο, έχουν μια ανασφάλεια. Αισιοδοξούμε και εμείς, πολύ δε περισσότερο και οι πελάτες, ότι δεν θα ανέβει περαιτέρω το καύσιμο. Περιμένουμε μια μείωση των τιμών τις επόμενες εβδομάδες. Από μικρές μεν αυξήσεις, αλλά βλέπουμε στις αντλίες ότι σημειώνεται η άνοδο προς τα πάνω. Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση. Από ό,τι δείχνουν τα φαινόμενα, μάλλον θα συνεχιστεί και το μήνα που θα μας εμπεί. Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης μέτρων όσον αφορά την τιμή των καυσίμων, καθώς ο Σεπτέμβρης αναμένεται δύσκολος οικονομικά για τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Άμα θέλει 300 ο καθένας με το αυτοκίνητό του, παίρνει 900, με 600 θα περάσει και θα πληρώσει και τα νίκια του γειτόνα και τα άλλα.